μαζί του. Ενδιαφέρονται φέτος να το ξεκοκαλύσουν για να φύγει και να μην ξανέρθει ποτέ. Κι όμως συμβαίνει κατά κόρο. Δηλαδή να πληρώνει μια ελληνική παρέα άλλα χρήματα, άλλα χρήματα και οι ξένοι να πληρώνουν άλλα χρήματα. Και μια όχι ελληνική παρέα, μια ξενόγλωσση παρέα, άλλα χρήματα. Αν μην πάτε μακριά, τα βλέπουμε συνέχεια στα κανάλια. Σας το λέω αυτό και το έπαθα πριν από μερικά χρόνια. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ είχα ένα παράδειγμα από τουρίστες από το Ελευθέριος Βενιζέλιο στην Αθήνα μέχρι το Σύνταγμα. Η οποία έτυχε να πάμε με δύο ταξί. Το δικό μου ταξί μέχρι το Σύνταγμα, το οποίο έγραψε X τιμή, και όταν φτάσαμε στο σημείο, οι φίλοι μας που είχαμε πάνω, οι οποίοι ήταν οι Αμερικάνοι που είχαμε, και φτάσαμε στο Σύνταγμα και κατεβήκαμε εκεί και του ζητάει του ζητάει ο αυτοκινηστής διπλά λεφτά. Ένας εξημών, το οποίος άκουσε την τιμή, του λέει, δεν κατάλαβα. Μαζί τα πήραμε τα ταξί, μαζί ήρθαμε την ίδια διαδρομή. Λοιπόν, γιατί λοιπόν οι φίλοι μας πληρώνουν διπλά λεφτά από εμάς? Άλλαν τ' άλλον, έλεγε. Άλλαν τ' άλλον. Και φτάνει από εκείνο, αλλά είδαμε και το άλλο. Χωρίς καν να εκδώσουν απόδειξη που έχουν και την υποχρέωση τα ταξί επάνω να κόψουν. Και θέλω να πω, έτσι, σε αυτό το κομμάτι επάνω, όλοι οι πολίτες να ζητάτε αποδείξεις. Κάθε φορά που δεν ζητάτε αποδείξεις και από το ταξί, από τον ταξιτζή που θα ανεβαίνετε, είναι σε βάρος της τσέπης σας. Διότι ετούτος ο άνθρωπος κάνει φοροδιαφυγή και η φοροδιαφυγή είναι κάτι που την πληρώνουμε κάποια στιγμή όλοι. Λοιπόν, ας αφήσουμε τους ταξιτζίδες λιγάκι ήσυχους σήμερα, έτσι, γιατί τους ταράξαμε, μπορώ να πω. Λιγάκι να ξέρει και ο κόσμος όμως, έτσι, μπράβο, αυτά που είπαμε σήμερα, κύριε Τρίνο, είμαι σίγουρος ότι τους πείραξαν πολύ. Δεν ξέρω τώρα. Μπράβο, εμείς λέμε την αλήθεια, λέμε αυτό σήμερα που πρέπει να πούμε. Επιτρέψτε μου. Είμαστε μια τετραμελής οικογένεια και αποφασίζουμε να πάμε θέλουμε φέτος να πάμε διακοπές. Πείτε σε ποιο νησί. Πείτε εσείς. Σε οποιοδήποτε. Πάμε στη Σύρο, για παράδειγμα. Πάμε στη Σύρο, λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίος προορισμός. Και ανοίγουμε το ίντερνετ, ανοίγουμε τουριστικούς οδηγούς και βρίσκουμε, εν πάση περιπτώσει, ένα πακέτο το οποίο μας φαίνεται αρκετά. Πώς να το πω, μας φαίνεται αρκετά δελεαστικό. Τηλεφωνούμε στον πράκτορα. Μας λέει ότι πρόκειται για ένα πακέτο στο οποίο είναι μέσα όλα, τα έξοδα είναι όλα μέσα, όλα πληρωμένα, ενώ μετακινήσεις, ενώ ξενοδοχείο με πρωινό, με δωμάτιο που βλέπει στη θάλασσα. Το ξενοδοχείο είναι, ξέρω εγώ, σε μία απόσταση 500 μέτρων από την παραλία, δεν λέω παραπάνω. Είναι πληρωμένες και οι εκδρομούλες, οι ημερήσιες, οι τοπικές σε αξιοθέατα εκεί της περιοχής. Λοιπόν, ότι το ξενοδοχείο έχει, είναι, ξέρω εγώ, α κατηγορίας ή β κατηγορίας, ότι έχει και τον ντουζ του μέσα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Και ξεκινάμε και βλέπουμε ότι και το δωμάτιο δεν είναι έτσι όπως έλεγε το πακέτο. Και ότι τους προορισμούς, τα αξιοθέατα για να πάμε, τις εκδρομές αυτές που έλεγε, που υπόσχευαν το πακέτο, πρέπει να τις πληρώνουμε. Δηλαδή, σου λέει, θέλεις να πας, ξέρω εγώ, στο αρχαίο θέατρο που είναι 3 χιλιόμετρα από την πόλη. 3 ευρώ. Θα μου πείτε 3 ευρώ τι είναι? Εντάξει, αλλά είναι 3 ευρώ όμως. Είναι 3 ευρώ τα οποία σου είπανε ότι δεν πρέπει να, ότι δεν θα χρειαστεί να τα πληρώσεις για να πας να το δεις. Έτσι. Το δωμάτιο δεν βλέπει στην παραλία, δεν βλέπει στη θάλασσα. Θα μου πείτε, με νοιάζει βασικά να βλέπει θάλασσα στο δωμάτιο, αλλά εν πάση περιπτώσει το έλεγε το πακέτο, βλέπει το δρόμο ή βλέπει το βουνό. Άρα δεν βλέπει την παραλία. Άρα και εδώ είναι εκτός των όσων υπόσχεται το πακέτο. Το ξενοδοχείο είναι κατώτερης κατηγορίας από αυτό που υπόσχονταν το πακέτο. Μπορεί να έχει πισίνα, μπορεί να μην έχει και πισίνα, μπορεί να είναι πλάζ, μπορεί να είναι τυρκουάζ. Συμπαθέστατος αυτός νεαρός στην διαφήμιση, απίστευτα χαριτωμένη διαφήμιση παρεπτόντως, έτσι να το πω και αυτό. Εδώ πώς μπορούμε να προστατευτούμε, κύριε Τρίβη? Εδώ πρέπει να πούμε στους πολίτες, όταν απευθύνεται σε ταξιδιωτικά πρακτορία ή οργανωμένα γραφεία, εκείνο που πρέπει να προσέχουν να έχουν το πρόγραμμα του συγκεκριμένου γραφείου με τη σφραγίδα του από κάτω του πρακτορείου. Γιατί πολλοί πρακτορείς τι κάνουν? Βγάζουν ένα πρόγραμμα σε μία κόλλα Α4, λέει έτσι, 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 χωρίς σφραγίδα, χωρίς τίποτα, το προγραμματάκι. Όχι. Θα παίρνω το πρόγραμμα το οποίο θα έχει την επωνυμία του ταξιδιωτικού γραφείου, το οποίο θα λέει πρόγραμμα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και θα αιτιολογεί τις μέρες και τα λοιπά, την τιμή, και πρέπει να γράφει μέσα
εις την τιμή θα συμπεριλαμβάνονται αυτά που είπατε, 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Εάν λοιπόν, διότι πολλοί τι το κάνουν, το κάνουν προφορικά. Mm-hmm. Θα έχει και αυτό, θα έχει και εκείνο, θα έχει και το άλλο, και στο τέλος όταν πηγαίνει ο ταξιδιώτης και φτάνει στον τόπο προορισμού, για παράδειγμα ας πούμε στη Σύρο που είπαμε, α, για να πάμε πάνω στην Άνω Σύρο θέλει 5 ευρώ, για να πάμε εκεί θέλει 2 ευρώ, για να πάμε, θα βγαίνει τόσο ακριβό το ταξίδι που όταν βλέπει ο Φουγαράς, όταν πάει στο πρακτορείο και βλέπει για παράδειγμα 3 διανυκτερεύσεις και τα λοιπά, 450, ενδεικτικά το νούμερο, 450 ευρώ, και ξαφνικά πηγαίνει εκεί και του βγαίνει το 450, του βγαίνει άλλα 200 ευρώ για τις τοπικές εκδρομές που θα κάνει, για αυτά που mm-hmm. δεν έχει. Εκεί λοιπόν, αν δεν έχει το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο να το υπογράφει το συγκεκριμένο πρακτορείο, δεν μπορεί να βρει το δίκαιό του, όσο και να φωνάζει. Διότι του είπε, αλλά δεν έχει κάτι συγκεκριμένο για να δείξει. Εάν λοιπόν το πρακτορείο αυτό έχει, από το πρακτορείο αυτό, το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τις συγκεκριμένες παροχές, και παραλαμβάνω, οι παροχές πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. Mm-hmm. Αυτό το συγκεκριμένο το πρόγραμμα τι είναι? Είναι ένα τύπ συμβολαίο mm-hmm. το οποίο κάνει ο ταξιδιώτης με το πρακτορείο και δεσμεύει το πρακτορείο, εφόσον έχει και την τιμή κάτω κτλ. Δεσμεύει το πρακτορείο. Εάν δεν γίνει όμως, και πραγματικά έχουμε, δεν γίνεται αυτό που λέει το πρόγραμμα, τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Μπορεί ο ταξιδιώτης να πάει σε ένα οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα ή αν θέλετε στην τουριστική αστυνομία, οπουδήποτε, και στην πόλη την οποία είναι, και στη Σύρο. Και στη Σύρο. Μα έτσι θα γίνει μόνο. Δηλαδή, είπα να πάω μια φορά διακοπές. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να τρέχω στην αστυνομία. Όταν, κοιτάξτε, όταν βάζουν το χέρι στην τσέπη σας και σας κλέβουν, πρέπει να αντιδράσετε. Εάν δεν αντιδράσετε, δεν μπορεί να γίνει. Εδώ είναι και το μυστικό. Εδώ είναι και το μεγάλο μυστικό. Και εδώ είναι και η μεγάλη ενοχή, ξέρετε. Διότι όταν κάποιο πηγαίνει διακοπές, λέει, α, πληρώσω και 5 ευρώ παραπάνω και ας κάνω και τον Μπεκί, μην χαλάσω τώρα τη διάθεσή μου. Ας τον πάρουμε και 5 ευρώ παραπάνω, πάντα, και πήγαινε και έτσι. Στην ευχή του Θεού. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Πρέπει ο πολίτης, ο κάθε πολίτης, στα δίκαιά του να αντιδρά. Mm. Επάνω, πατάνε πολύ λοιπόν πάνω στην ανοχή που δείχνει ο πολίτης mm-hmm. και εκμεταλλεύονται τον πολίτη. Και πείτε μου τώρα εσείς τι να κάνω, δηλαδή παίρνω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, να πάω μια εκδρομή, να πάω διακοπές για μια εβδομάδα. Για καταγγελία κάνετε, απλά. Πρέπει δηλαδή να τη βγάλω επί μια εβδομάδα στις αστυνομίες. Δεν χρειάζεται. Μια μισή ωρίτσα χρειάζεται μόνο. Τα στοιχεία και τα λοιπά και μια δηλαδή, καταγγελία. Πάω τη μία μέρα στην πλάζ μου ζητάνε λεφτά. Πάω να καθίσω στην παραλία μου ζητούν χρήματα για τις ξαπλώστρες. Πάω να αγοράσω μια τυρόπιτα μου τη ζητούν 3 ευρώ. Θέλει η γυναίκα μου να κάνει μακαρονάδα. Ζητούν το πακέτο 5 ευρώ. Πάω να πιω ένα καφέ, το πληρώνω 15 ευρώ. Δηλαδή, να καθίσω να είμαι στις αστυνομίες τρεις την ώρα ή να πω ότι δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Πάρτε τα εκεί πέρα και πηγαίνετε και στην ευχή του Θεού και εγώ να καθίσω να περάσω και μια εβδομάδα με την οικογένειά μου και αφήστε με και στην ευχή. Θα σας πω κάτι πολύ απλό όμως. Εδώ προσπαθώ να σας καταδείξω ουσιαστικά αυτή την ανοχή της χαλαρότητας που θέλουμε να έχουμε στη διάρκεια των διακοπών. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Πολύ απλό. Και αυτό είναι που το εκμεταλλεύονται κάποιοι. Ακριβώς. Η ανοχή κάνει τους ανθρώπους, ας πούμε τους επιχειρηματίες, να εκμεταλλεύονται περισσότερο τον κόσμο. Αυτός που ανέχεται λοιπόν τα πάντα. Σου λέει τώρα θα καθίσω εγώ να κάνω σαματά για μια σαλάτα. Φάντηκε και μόνος. Δεν το πόσο θες, πάρτε 5 ευρώ, πάρτε σίγουρα. Και φύγει, πάρα τα. Εάν όμως όλοι μας, προσέξτε τώρα που είναι το πρόβλημα και πώς μπορεί να λυθεί, όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, εάν δεν δείχναμε καμία ανοχή σε αυτές τις συμπεριφορές των ανθρώπων αυτών, ξέρετε ότι η κοινωνία θα έστρωνε πολύ γρήγορα, διότι θα λέει, οπ, εδώ δεν σηκώνω, δεν μπορώ να το κάνω. Εδώ είμαι σε μια χώρα που και το παραμικρό, τάκ. Πώς γίνεται να πούμε στη Γερμανία ή πώς γίνεται στην Αγγλία κτλ. Που ο πολίτης κατευθείαν μπαπ, πηγαίνει και λέει, κοίταξε, ο κύριος Τύρης ή ο κύριος Λαζάρου έχει αυτό, ξέρω εγώ, έτρεχε με 200 χιλιόμετρα εδώ, ενώ ο δρόμος ήταν 150, για παράδειγμα λέω έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν το τρέχουν? Αλλά εμείς οι Έλληνες έχουμε μάθει, ανεχόμαστε τα πάντα. Δεν βαριέσαι το ένα, δεν βαριέσαι το άλλο. Και σε αυτό επάνω πατάνε οι κερδοσκόποι και μας πατάνε πραγματικά και εσχροκερδούν.
Αυτό το πράγμα να σταματήσει και το περνάνε και στον τουρισμό μας. Σε εμάς εντάξει το περνάνε. Το περνάει στον τουρίστα και μάλλον σε βαθμό κακουργήματος τον τουρίστα. Διότι σε εμάς είναι σε ένα βαθμό α. Ο τουρίστας είναι α συν κάτι επιπλέον που πραγματικά εκεί ο τουρίστας όταν βλέπει τη διαφορά βγαίνει έξω και λέει αυτοί οι Έλληνες δεν παίζονται. Δεν παίζονται. Γιατί ένας μου έλεγε προχτές, να κάνουμε και ένα λίγο χιούμορ πριν κλείσουμε, πιάσανε με ένα φίλο του πιάσανε μία μέδουσα μεγάλη στο Μαρμαρά και λέει πώς θα την πιάσουν και τα λοιπά. Ο ένας φώναζε πιάστε την από εδώ, ο άλλος πιάστε την από εκεί και στο τέλος λένε ρε παιδιά είναι μεγάλη. Από όπου να την πιάσουμε θα μας γλιστρήσει και θα μας φύγει. Αυτή είναι σαν τον Έλληνα. Από όπου να την πιάσουμε θα μας φύγει, θα μας γλιστρήσει και θα μας φύγει. Καταλάβατε. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ήταν απίστευτα επίκαιρη αυτή η συζήτηση, κύριε Τύρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και θεωρώ ότι πρέπει να σας ευχαριστήσω και εξ ονόματος όλων όσοι μας βλέπουν, διότι πιστέψτε με ότι όλους μας το πιάνουν στις παραλίες. Να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Όλους μας το πιάνουν. Είναι απλή έκφραση. Και μας το πιάνουν και με την ανοχή τη δική μας. Την ανοχή τη δική μας. Σωστά. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τα τόσο ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε. Ελπίζω όλοι μας να πήραμε το μάθημά μας από τη συζήτηση αυτή. Από τα όσα τόσο χρήσιμα μας είπατε. Εύχομαι να το πήρε ο κόσμος το μάθημά του. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Και καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι και σε εσάς. Και σας έχει έξω. Γεια χαρά σε όλους. Ξανά μαζί τη Δευτέρα στις 6. Γεια σας.